σε επαφή του κώδικε, έτσι. Επομένως, αγαπητοί φίλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να ξέρουμε ότι τα έγγραφα αυτά είναι υπαρκτά, έχουν την πιστοποίησή τους, υπάρχει η φωτοτυπία του κώδικος στην μορφή την πρώτη, όπως ακριβώς έχει αντιγραφεί, υπάρχει η μεταγραφή στην νεοελληνική και συνέχεια και η απόδοση του κειμένου στην νεοελληνική γλώσσα. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος να δει πραγματικά τι λένε αυτοί οι κώδικες. Ο κύριος Σωτηρίου και ο κύριος Παπαζήσης πραγματικά έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχουν αυτή την πρόσβαση να μπαίνουν μέσα στο Άγιον Όρος και να βρίσκουν αυτούς τους κώδικες. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι που είστε και απόψε μαζί μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θέλω να μας πείτε πολλά πράγματα. Έχουμε μαζέψει ερωτήσεις από φίλους τηλεθεατές, πάρα πολλές, και θέλουμε να μας τα εξηγήσετε λιγάκι. Προτού πάμε όμως στους κώδικες, αγαπητέ Αντώνη, είναι η τρίτη φορά που θα προκαλέσω τον κύριο Παπαζήση. Α, ναι, μας έχει κρύψει κάτι πολύ σημαντικό. Μας το έχει κρύψει, ναι. Εκτός από τους κώδικες. Τώρα θα το πει. Εκτός από τους κώδικες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ειδικοί χώροι όπου υπάρχουν τα διάφορα κοιμήλια. Πέστε μας, τι κοιμήλια υπάρχουν εκεί. Ένα θα πω μόνο, γιατί κάποιος χωρίς πολύ μυαλό πριν 11 χρόνια δημοσίευσε κάτι. Ναι. Στην Ιερά Μονή Σφιγμένου υπάρχει η σκηνή του Ναπολέοντος. Ποια σκηνή, όταν λέτε σκηνή? Η σκηνή την οποία έχει στην εξαρτία του. Χρυσοκέντητη όλη με χρυσό νήμα. Όχι κανονική κλωστή, χρυσό νήμα. Τώρα μισό λεπτό, γιατί αυτό νομίζω ακούγεται πρώτη φορά και ίσως να θεωρηθεί και επιτυχία της εκπομπής, ελληνιστή. Λέτε λοιπόν ότι η σκηνή εκστρατείας, εκεί που κοιμόταν ο Μέγας Ναπολέων όταν έκανε τις εκστρατείες. Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η σκηνή. Και πώς έφτασε εκεί? Στο Άγιο Όρος. Ήταν πολύ φίλος με τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, ο οποίος πριν γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ναι, ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή Σφιγμένου. Μάλιστα. Του την χάρισε και αυτός όταν είδε ότι κινδυνεύει το Πατριαρχείο, γιατί ήταν η Επανάσταση, ναι, και όλα αυτά που υπήρχαν εκεί μέσα, έστειλε αυτήν τη σκηνή στην Σφιγμένο. Οι Σφιγμενίτες, γνωρίζοντας ότι το επίθετο του Βοναπάρτη δεν είναι Βοναπάρτης, είναι καλόμερος, και ήταν Έλληνας στην καταγωγή, ναι, ναι, προσέξτε ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι, όχι απλά το διατήρησαν, όχι απλά το διατήρησαν, σας πληροφορώ ότι πήγαν τρεις διαφορετικοί υπουργοί εξωτερικών της Γαλλίας, ναι, τους τάξαν τη μισή Γαλλία για να το δώσουν και δεν το έδωσαν. Σας πληροφορώ. Και τι έχει πάρει? Τι έχει, με τι είναι διακοσμημένη? Μόνο αρχαιολογικές παραστάσεις έχει. Του Ναπολέοντος στη σκηνή. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μα είναι συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Το Δία, την Αθηνά, τους 12 νομιζόμενους θεούς από τους αρχαίους Έλληνες. Α, είναι δηλαδή η σκηνή, ναι, εκστρατείας. Εκεί που κοιμόταν ο Μέγας Ναπολέων. Ναι. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι και ένα συγκλονιστικό στοιχείο περί της ελληνικής σου καταγωγής. Αν δεν είχε δημοσιευτεί, δεν το έλεγα. Και βεβαίως, νηστεία κάνα και οι προγονείς μας. Πριν από τα ελληνικά μυστήρια, τα ιερά ελληνικά μυστήρια, όπως τα ονομάζαν τότε στην εποχή και ήσαν βεβαίως, επί παραδείγματος χάρη, ότι πριν τα Λευσίνια μυστήρια ενίστευαν οι νήστες, αυτοί που πρόκειται να λάβουν μέρος, yeah, στη μεγάλη μύση, στην Περθάτη, όπως λέγανε, 9 ημέρες. Συμβολικός αριθμός, το 9 είναι ιερός αριθμός των Ελλήνων. Λοιπόν, στα Καβύρια μυστήρια πάλι 9 ημέρες. Πριν από μεγάλη πανελλήνια γιορτή, 40 ημέρες. Σήμερα έχουμε την Αγία Τεσσαρακοστή. Συνεπώς, να πούμε και την απάντηση. Έτσι, να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι πραγματικά είναι η συνέχεια όλων αυτών. Και ήταν καθαρότητα. Πάλι διαχρονικό τη. Βεβαίως. Καθαρότητα σώματος και ψυχής. Και απήχανε δηλαδή και από τα εισερχόμενα και από τα εξερχόμενα. Δεν βριζόταν μεταξύ τους, δεν έλεγαν οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα να πούμε και κάτι. Απήχαν και από την ερωτική επαφή. Μάλιστα.